Καλησπέρα σας από το Μαζαράκι. Είμαι ο Ανδρέας και μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Iron Maidan εναντίον Basket Maniacs. Θα δούμε και τις πεντάδες που θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες. Με το νούμερο 9 είναι ο Μακρύς, ο Αριστομένης για τους γηπεδούχους. Με το 0 ο Παλιγιάννης. Με το 10 ο Μαλτέζος. Με το 13 ο Κίσας. Και με το νούμερο 2 ο Λιμνίδης για τους φιλοξενούμενους. Με το 7 είναι ο Καλαμιώτης. Με το νούμερο 8 ο Στασινόπουλος. Με το νούμερο 15 που κλέβει την μπάλα ο Στενάκης. Με το νούμερο 77 ο Αρβανιτίδης και με το νούμερο 7 ο Καλαμιώτης. Φάουλ, δύο βολές θα εκτελέσει ο Στενάκης και με το νούμερο 1 το Τζαλί, δεν είπαμε. Στη δεύτερη ο Στενάκης, 0-1 το σκορ. Αστοχή από κοντά ο Μαλτέζος. Κατοχή παραμένει για τους φιλοξενούμενους. Τσαλής με τη λήξη, θα πετύχει καλάθι. Θα κάνει το 0-3. Φάουλ. Χαμηλά, δεν είναι βολές. Οι Iron Maidan, οι οποίοι έχουν ρεκόρ 10 νίκες και 8 ήττες, θα παλέψουν για την άνοδο. Έχουν 3 συνεχόμενες νίκες, βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Μακρύς εδώ μπερδεύεται με τον Κίσα. Πόδι, ανανέωση κατοχής. Οι Basket Maniacs έχουν 6 νίκες και 11 ήττες. Και ένα μέτρο του πρώτου γύρου είχε τελειώσει 47-57 υπέρ των Iron Maidan. Οι γηπεδούχοι δεν έχουν πετύχει καλά στα πρώτα δύο λεπτά της αναμέτρησης. Αστοχή από κοντά ο Στασινόπουλος, Λιμνίδης. Μόνος του θα πετύχει καλάθι, θα κάνει το 2-3. Ναι, μόνος από κοντά και θα αστοχίσει όμως ο Καλαμιώτης. Λιμνίδης κατεβάζει την μπάλα, δύσκολη πάσα. Μπερδεύεται εκεί ο Κίσας με τον Μαλτέζο. Λιμνίδης, ξανά μακρινή πάσα, Κίσας, Λιμνίδης ξανά, παρά λίγο καλά και φάουλ. Μία στις δύο βολές θα ισοφαρίσει ο Λιμνίδης.
στο Χίο Τσαλής. Μακρύς, Λιμνίδης, Παλιγιάννης. Κατοχή παραμένει για τους γηπεδούχους με 6 δευτερόλεπτα. Μακρύς, Κίσας για 3. Rebound από τον Καλαμιώτη. Καλαμιώτης για 3. Λιμνίδης. Δεν περνάει πάσα του, την κατάλαβε ο Στενάκης. Στενάκης κερδίζει φάουλ. Πολύ χαμηλό σκορ μέχρι στιγμής. 3-3, 5 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα για την πρώτη περίοδο. Στασινόπουλος κάνει λάθος. Λιμνίδης κατεβάζει την μπάλα. Παραμένει κατοχή για τους γηπεδούχους. Λιμνίδης με ταμπλό θα αστοχίσει. Το rebound από τον Καλαμιώτη. Καλαμιώτης θα στοχίσει και αυτός. Μαλτέζος είναι μόνος του και θα τελειώσει τη φάση ο Παλιγιάννης. Είχε ξεχαστεί. Τελικά σε καλό τους βγήκε για τους Iron Maidan. Πήραν προβάδισμα με 5-3. Καλαμιώτης, φάουλ. Όχι, έχει κάνει βήματα πριν. Τρεις αλλαγές για τους Iron Maidan. Ξανά ο Παλιγιάννης. Τσαλής για 3. Στενάκης βγάζει έξω στον Καλαμιώτη, ξαναπαίνει την μπάλα. 5 δευτερόλεπτα ακόμη, Καλαμιώτης για 3. Το rebound είναι από τον Κατσάνο. Λιμνίδης.
τρίσα στο Χίο Αρβανιτίδης. Λιμνίδης θέλει να τρέξει, πάει μόνος του, πολύ δύσκολο καλάθι. Ωραία πάσα του Καλαμιώτη, αλλά μπλοκ από τον Παλιγιάννη. Πάσα, θα την κάνει καλά ο Παλιγιάννης. Yeah. 9-6, 2 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα που μένουν ακόμα στην πρώτη περίοδο. Προβάσμα βραχίας κεφαλής για τους γηπεδούχους. Γιάννης, δύσκολη προσπάθεια. Αστοχή από... αλλά θα πάρει το rebound ο Σασάς μετά το χαμένο, λέει, από τη Στενάκη. Λιμνίδης. Δημητριάδης. Ωραία πάσα Στενάκη και άλλο μπλοκ από τον Παλιγιάννη. Λιμνίδης θα πάρει φάουλ. Παλιγιάννης κλείνεται, βγάζει την μπάλα. Δακτυλίδης παίρνει φάουλ. Έξι δευτερόλεπτα ακόμη, 9-8 το σκορ. Οι Maniacs είναι στην επίθεση. Έξι δευτερόλεπτα ακόμη, Τσαλής. Άστοχος ξανά. Λιμνίδης δεν προλαβαίνει να πετάξει την μπάλα. Λήξη πρώτου δεκαλέπτου, 9-8. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Δεύτερο δεκάλεπτο, Iron Maiden Basket Maniacs, 9-8, πολύ χαμηλό σκορ. Με βάση την άμυνα και οι δύο ομάδες, στην επίθεση είναι φιλοξενούμενη, αστοχή από κοντά ο Δημητριάδης, θα πάρει ο ίδιος το rebound. Έχει και δεύτερη προσπάθεια, ούτε τώρα.
3-3. Αλλά φτάνει στα χέρια του Καλποπέδη. Θα βγει από τα χέρια του Στενάκη. Παραμένει κατοχή για τους γηπεδούχους. Καλποπέδης είναι για 3 στο σουτ. Θα πάει μόνος του, θα στοχίσει. Τσαλής, Δαχτυλίδης, ξαναπάρει την μπάλα. 3 δευτερόλεπτα, εκτελεί για 3. Δεν έχουμε δει καλά στη δεύτερη περίοδο. Παραμένει το 9-8. Θα κλέψει ο Δημητριάδης μετά από καλή άμυνα του Σασά. Τσαλής, δύσκολη προσπάθεια. Βλέπουμε για τον καλύτερο μπάσκετ από τις δύο ομάδες, να το πούμε λίγο γενικά. Ελπίζουμε να αλλάξει στη συνέχεια. Καλκοπέδης θα πετύχει καλάθι με ταμπλό. Το πρώτο στη δεύτερη περίοδο, θα κάνει το 11-8. Στενάκης κερδίζει φάουλ. Καλαμιώτης για 2, θα απαντήσει. Δημητριάδης, είναι για 2 το σουτ. Μακρύς, Καλκοπέδης, για 3 θα ευστοχίσει ο Κίσας. Μέσα. 14-10. Κερδίζει φάουλο Καλαμιώτης. Thank you.
Κοπέδης θα στοχίσει. Το παραδέχεται ο ίδιος και δέχεται τα χειροκροτήματα από τους αντιπάλους. Δακτυλίδης για τρεις. Μακρύς, εκτελεί από τις βολές. Δακτυλίδης για τρεις. Φιλοξενούμενους. Ο Καλαμιώτης, αλλαγή κατοχής. Τίσας, 5 δευτερόλεπτα, εκτελεί για 3. Καλαμιώτης. Δύσκολη πάσα, έχει πατήσει γραμμή. Στασινόπουλος.
οποίος δείχνει να έχει χτυπήσει κιόλας. Θα κάνει το σκορ 18-12, 2 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα για τη λήξη του ημιχρόνου. Δεν θα απαντήσει ο Καλαμιώτης. Λιμνίδη θέλει να τρέξει. Μαλτέζος. Μακρύς, ωραία πάσα, δεν θα την κάνει καλάθι ο Παλιγιάννης, θα πάρει το rebound, με τη δεύτερη θα πετύχει καλάθι, θα κάνει το 20-12. Καλαμιώτης για 3. Δακτυλίδης για 3, μέσα, 20-15. Δακτυλίδης θα κλέψει και την μπάλα. Λεπτό στο πρώτο ημίχρονο. Ωραία πάσα. Δεν θα την κάνει καλάθι ο Καλαμιώτης. Θα πάρει όμως το rebound. Με τη δεύτερη θα πάρει foul. Θα εκτελέσει 2 βολές. Θα κάνει το 22-16. Σχεδόν όλος ο χρόνος είναι για τους φιλοξενούμενους. Καλαμιώτης γυρίζει, αστοχή, ο ίδιος το rebound, δεν θα πετύχει ούτε καλά. Ημιχρόνου 22-16, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Ένα.
Δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση Άρων Μάιντεν Basket Maniacs. 22-16 προηγούνται οι γηπεδούχοι, έχουν και την μπάλα. Λιμνίδης κάνει λάθος, θα κλέψει ο Αρβανιτίδης. Κάνουν λάθος και οι φιλοξενούμενοι. Για τρεις, ευστοχή ο Λιμνίδης, κάνει το 25-16. Ο Σασάς θα πάρει φάουλ, δύο βολές. Εδώ οι γηπεδούχοι, παρότι αστόχησε και στις δύο βολές του Σασάς. Στενάκης. Στενάκης για τρεις. Θέλουν να τρέξουν οι γηπεδούχοι. Μαλτέζος, ωραία στο Λιμνίδη, δεν θα πετύχει καλάθι. Αρβανιτίδης, Σαλής, Στενάκης, Δημητριάδης, παίζει με το Στενάκη. Πάλα φτάνει στα χέρια του Στενάκη. Δημητριάδης, rebound από το Μαλτέζο. Ίσας. Μαλτέζος για τρεις. Κερδίζει φάουλ και εκτελεί δύο βολές ο Στενάκης. Άλλες δύο χαμένες βολές για τους φιλοξενούμενους, παραμένει το 25-16. Δύσκολη προσπάθεια από τον Τζαλή, θα στοχίσει και με τη δεύτερη, μπάλα θα φτάσει στα χέρια του Παλιγιάννη. Λιμνίδης. Μαλτέζος κάνει την μπάλα. Αρβανιτίδης για τρεις. Στενάκης για τρεις. Αρβανιτίδης στο rebound, θα γυρίσει, θα αστοχίσει. Ένα μόλις τρίποντο έχουμε δει στα πρώτα 4 σχεδόν λεπτά
του τρίτου δεκαλέπτου, το έχει πετύχει ο Λιμνίδης, ο οποίος τώρα θα αστοχίσει για δύο. Δημητριάδης για δύο είναι το σουτ, 25-18. Αστοχή ο Καλκοπέδης, Παλιγιάννης στο rebound, καλάθι και φάουλ. Εξαιρετικό τελείωμα. Αλλαγές για τους γηπεδούχους. Βάλει και την βολή, θα κάνει το 28-18, διψήφια διαφορά για τους Iron Maidan. Μακρύς, ο Αριστομένης έδωσε στον Δημήτρη, Παλιγιάννης θα αστοχίσει, rebound από το Σασά. Θέλει να τρέξει ο Δημητριάδης, θα να πάρει την μπάλα, με το δεξί θα τελειώσει τη φάση. Και θα πετύχει καλάθι για τους Basket Maniacs. Ο Στενάκης. Μένεις μακρύς για 3, 31-22. Δεν θα απαντήσει ο Τσαλής. Αρβανιτίδης, Δημητριάδης. Αρβανιτίδης παίρνει την μπάλα με πλάτη. Δημητριάδης μπερδεύεται με το Στενάκι. Με τη λήξη δεν θα πετύχει καλάθι ο Τσαλής. Θα τελειώσει άστοχα τη φάση. Παραμένει το 31-22, 2 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Κερδίζει φάουλ ο Κίσας. Έχουμε αλλαγές για τις δύο ομάδες. Nice.
33-22. Στενάκης, Δημητριάδης, Δακτυλίδης για 3. Το rebound είναι από τον Κατσάνο. Πάλι Γιάννης προσποιείται, βγάζει την μπάλα έξω. Μακρύς. Rebound από τον ίδιο. Έχει κάνει φάουλ όμως. Δημητριάδης για 3. Τελευταίο λεπτό. Οι Iron Maiden προηγούνται με 11. Έχουν και την κατοχή. Μακρύς, πετάει την μπάλα με τη λήξη. Έξυπνο φάουλ από τον Δημήτρη Μακρύ. Στενάκης γυρίζει ωραία, δεν θα πετύχει καλάθι. Σχεδόν όλος ο χρόνος που απομένει για την τρίτη περίοδο είναι για τους Iron Maiden. Μακρύς κατεβάζει την μπάλα. Κερδίζει και φάουλ. Το τρίτο μαδικό των φιλοξενούμενων, έχουν άλλο ένα να δώσουν. Κλέβει ο Στενάκης. Θα προλάβει και θα εκτελέσει ο Καλαμιώτης. Θα μειώσει 33-24. Λήξη τρίτου δεκαλέπτου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Τέταρτη και τελευταία περίοδο στην αναμέτρηση Iron Maiden Basket Maniacs. 33-24. Οι φιλοξενούμενοι είναι στην επίθεση. Κερδίζει φάουλ ο Στενάκης. Στενάκης ξανά. Αρβανιτίδη στο rebound. Καλαμιώτης γυρίζει. Ευστοχή, μειώνει σε 33-26. Παλιγιάννης. Θα κάνει βήματα. Παραλίγο να κλέψει. Καλαμιώτης φάουλ χαμηλά. Και άλλο φάουλ από τον Λιμίδη. Time out. Αρβανιτίδης παίζει με τον Καλαμιώτη. Δακτυλίδης ξανά Καλαμιώτης. 3 δευτερόλεπτα. Τα
άλλη άμυνα που θα είναι Μάιντάν. Μαλτέζος παίζει με το Λιμνίδη. Προσθέτει ωραία ο Κατσάνος, πάλι Γιάννης. Πάει κοντά με ταμπλό, πολύ ωραία προσπάθεια. Καλαμιώτης θα απαντήσει. Πάλι Γιάννης κερδίζει φάουλ. Θα τελειώσει μόνος του τη φάση, θα μειώσει 35-30. Πλησιάζουν οι φιλοξενούμενοι. Λιμνίδης έχει κάνει θετικό φάουλ. Δακτυλίδης για τρεις. Καλή ευκαιρία να μειώσει το καλά του φιλοξενούμενη. Είχαν καθαρό σουτ. Μαλτέζος. Δύσκολη προσπάθεια. Καρβανιτίδης, Δακτυλίδης. Για τρεις κι άλλο τρίποντο από τον Καλαμιώτη, έχει γυρίσει μόνος του το μάτς. Πετύχει τις 9 πόντους της ομάδας του στην τελευταία περίοδο ο Καλαμιώτης. Αστοχή ο Καλκοπέδης. Θα ισοφαρίσει ο Δακτυλίδης στους 35. Μαλτέζος για τρεις. Του μπάουντ από το Δακτυλίδη. Στενάκης. Λιμνίδης παίζει με τον Μαλτέζο. Πάλο Δακτυλίδης. Time out. Πάλι Γιάννης. Θα πετύχει καλάθι. 37-35. Πάλι Γιάννης και Καλαμιώτης, πρωταγωνιστές των δύο ομάδων. Στενάκης θα κάνει 3 δευτερόλεπτα. Yeah.
Μακρύς, δύσκολη προσπάθεια, καλάθι από τον Δημήτρη Μακρύ. Δακτυλίδης για τρεις. Πάλι Γιάννης παίρνει την μπάλα χαμηλά. Κάνει βήματα. Στενάκης. Θα κερδίσει φάουλ, θα εκτελέσει δύο βολές. Μένει το 39-35 μετά τις δύο άστοιχες βολές του Στενάκη. 4 λεπτά ακόμη για τη λήξη της αναμέτρησης. Μακρύς. Ψάχνει τον Παλιγιάννη, δεν περνάει πάσα του. Στον ευνηδιασμό ο Δακτυλίδης μειώνει σε 39-37. Τσαλής Αρβανιτίδης για το προβάδισμα 39-40. Μεγάλο τρίποντο από τον Αρβανιτίδη, τελευταία 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Καλκοπέδης είναι μόνος του. Παραλίγο αντιληφθεί, πετάει την μπάλα έξυπνα στον Καλαμιώτη. Λιμνίδης. Άστοχος για τρεις ο Μακρύς. Εκτελέσει βολές. Δεν στις δύο.
Μακρίδης, Μακρύς. Δεν θα ισοφαρίσει. Καλαμιώτης στο rebound. Τελευταία 2 λεπτά. 39-40. Καλαμιώτης γυρίζει έξω. Δακτυλίδης για 3. Μεγάλο τρίποντο. 39-43. Προηγούνται με 4 οι φιλοξενούμενοι. Έχουμε αλλαγές, δεν υπάρχει time out. Κρίσιμη επίθεση για τους Iron Maidan. Πάλι Γιάννης, μπάλα. Έχουμε από μια τεχνική ποινή σε Καλαμιώτη και πάλι Γιάννη. Έχουμε time out. Ο Ελιμνίδης στην επαναφορά για τους γηπεδούχους. Βγαίνει από τα screen ο Μακρύς, θα αστοχίσει, το rebound είναι από τον Καλαμιώτη. Πολύ κρίσιμο το rebound στον επιβιασμό, κάνει λάθος εδώ και κάνει φάουλο ο Δημητριάδης. Τελευταίο ομαδικό που θα αναδώσουν οι φιλοξενούμενοι. Παραμένει το 39-43. Πάλι Γιάννης γυρίζει. Έχει κάνει επιθετικό φάουλ. Κρίσιμη επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Προηγούνται με 4, έχουν και την κατοχή. 1 λεπτό και 12 δευτερόλεπτα ακόμη. Κάνει διπλή τρίπλα ο Καλαμιώτης. Πολύ γρήγορα δίνουν την κατοχή. Πρέπει να σκοράρουν τώρα οι Iron Maidan. Λιμνίδης για 3. Το rebound από τον Καλαμιώτη. Κάνουν φάουλ τώρα και το κάνει ο Μακρύς πάνω στον Δακτυλίδη. Δακτυλίδης θα εκτελέσει 2 βολές, 54 δευτερόλεπτα, 39-43. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. Λιμνίδης για 3, τίποτα. Προλαβαίνει. Ο Μαλτέζος πέταξε έξυπνα την μπάλα στο δαχτυλίδι, ο οποίος αυτός βγάζει την μπάλα. 39-44. Κατοχή για τους Iron Maidan. Λιμνίδης βγάζει την μπάλα έξω. Μαλτέζος για 3. Το rebound είναι από τον Τσαλί. Πολύ κοντά στη νίκη. Έχουν αγκαλιάσει τη νίκη φιλοξενούμενοι. Προηγούνται με 5, 32 δευτερόλεπτα. Θα εκτελέσουν και βολές. Στις 2, η μπάλα βγαίνει από τα χέρια του Δημητριάδη. Παραμένουν ζωντανοί
Μάινταν. Θα κλέψουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Δεκαπέντε δευτερόλεπτα. Όλα έχουν κρυθεί. Τέλος αναμέτρησης. Οι μπάσκετμένοι εξαπάρουν μια μεγάλη νίκη στη δεύτερη, στην τελευταία περίοδο. Θα ανατρέψουν το σκορ 39-44 σε ένα εξαιρετικό ματ από άποψη άμυνας, πάθους και θέλησης για νίκη για τις δύο ομάδες. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Να έχετε ένα καλό βράδυ.